Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί σας, ζωντανά, εδώ από τα στούντιο του Word of God, σήμερα Τρίτη, είμαστε στην ευχάριστη αυτή θέση να σας παρουσιάσουμε άλλη μια εκπομπή, επί το λόγος. Επί το λόγος είναι η εκπομπή την οποία παρουσιάζει ο σταθμός μας κάθε Τρίτη, ζωντανά, από το Word of God, στις 8.30 ώρα, και επιλέγουμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί επιτρέπει σε αυτή την εκπομπή να μπούμε μέσα στην Αγία Παρουσία Του, μέσα στα Άγια Γράμματα του Λόγου του Θεού και να περπατήσουμε μαζί με τον ίδιο τον Κύριο πάνω στο Λόγο Του. Να πάρουμε δύναμη, να αντλήσουμε ισχύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγήσει και εις πάσα την αλήθεια. Έχουμε βέβαια και στην ευχάριστη θέση, τελειώνοντας την εκπομπή αυτή, να φέρνουμε μια ένθερμη προσευχή με αιτήματα τα οποία έρχονται ζωντανά στο σταθμό μας, μέσα από τα emails ή τα τηλεφωνήματα, τα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, έτσι ώστε όλα αυτά τα αιτήματα μαζί να τα πάμε ενώπιον του θρόνου του Θεού και πιστεύουμε ότι ο Άγιος Θεός, ο οποίος ακούει, βλέπει, παρακολουθεί και συμμετέχει στον άνθρωπο, στη ζωή του ανθρώπου, τον άνθρωπος τον επικαλείται με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη του τη διάνοια, έρχεται και επεμβαίνει και απαντάει κατά το δοκούνι σε αυτόν, ευχαριστούμε τον Θεό, κατά το θέλημά του στην ώρα που εκείνος γνωρίζει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και σήμερα έχουμε επιλέξει ένα ωραίο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από την επιστολή προς Ρωμαίους, του Αποστόλου Παύλου. Ρωμαίους λοιπόν, έψιλον κεφάλαιο, πέντε κεφάλαιο και ένα εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβαμε και την είσοδο δια της πίστεως εις την χάρη ταύτη, εις την οποία ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γνωρίζοντες ότι η θλίψεις εργάζεται υπομονή. Ιδέ υπομονή δοκιμή, ιδέ δοκιμή ελπίδα, ιδέ ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη της καρδίας ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, όταν ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη σε εμάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημε τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις ορκείς δια αυτού. Διότι αν εχθριώντες εφιλιώθημε με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβαμε τώρα τη φιλίωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ένα ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα σε αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού μας παραθέτει μπροστά μας. Έχεις συμφιλειωθεί με τον Θεό? Έχεις καταφέρει να ανοίξεις μεταξύ αυτού και εσού αυτό το μονοπάτι της επικοινωνίας? Νιώθεις ότι ο Θεός είναι φίλος σου? Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μέσα στον κόσμο αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούνε με το φόβο του θανάτου. Ανθρώπους οι οποίοι ζούνε με το άγχος για το τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικές διαταραχές, οι οποίες έρχονται μέσα από αυτή τη ζωή, η οποία πραγματικά είναι μια σκληρή και δύσκολη ζωή. Καλείται όμως ο άνθρωπος να ακούσει αυτό που ο Λόγος του Θεού του λέει. Και τι του λέει ο Λόγος του Θεού? Έλα να γίνουμε φίλοι. Γίνε φίλος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Και ξεκινάει λοιπόν αυτό το κεφάλαιο και λέει: «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί ειρήνη με τον Θεό έχουμε μόνο δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού». Η δικαιοσύνη λοιπόν στον άνθρωπο είναι από καλύτερα ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται ενώπιον του Θεού όταν, και αυτό είναι η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για να συμβεί, είναι όταν ο άνθρωπος έρχεται να πιστέψει, και να δικαιωθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο, σε αυτό το πρόσωπο το οποίο χαρίστηκε εις εμάς και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με την έννοια ότι καλούμαστε να πιστέψουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να έρθει ειρήνη μέσα στη ζωή μας, για να έρθει ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, όλο αυτό το σχέδιο, το μοναδικό, το προαιώνιο σχέδιο, το οποίο έχει ο Άγιος Θεός για όλους εμάς, και είναι να πιστέψουμε στη θυσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και αυτό και μόνο είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη, ο άνθρωπος να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δικαιωθείτε λοιπόν εκ πίστεως. Τι εκ πίστεως? Πιστεύουμε, Κύριε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Πιστεύουμε για αυτή την απλότητα την οποία έχει δώσει ο Άγιος Λόγος του, ο Άναρχος Θεός. Με αυτή την ευκολία, αν μου επιτρέπετε, να πω το ότι αν πιστέψουμε στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά, αν πιστέψουμε στο θάνατο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, έρχεται αυτόματα στον άνθρωπο η δικαίωση. Αν πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όχι μόνο όπως συνηθίζει ο άνθρωπος να λέει, πέθανε λέει για όλους τους ανθρώπους. Σωστό είναι αυτό. Σημασία έχει όμως ο άνθρωπος και καλείται να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός, εκτός βεβαίως ότι πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και έχισε το πολύτιμο του αίμα για όλους τους ανθρώπους, σημασία έχει ο άνθρωπος να έχει την προσωπική σχέση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Την προσωπική βεβαιότητα. Αυτή την πίστη, τη μοναδική, την προσωπική όμως. Ότι τελικά, αν ήταν και ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης, γι' αυτόν ο Ιησούς Χριστός θα πέθαινε για να δώσει δικαίωση και ελευθερία σε σέναν. Σήμερα λοιπόν πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά έπραξες αγνοών, την αμαρτία, την ανομία, την παράβαση, και να διαδικαστείς με τον Άγιο Θεό, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Θάνατος είναι, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Και ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό θα καλείται να θερήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σπέρνει αγκάθια και ζυζάνια και να θερήσει καλό καρπό. Έχετε δει πουθενά να γίνεται μια σπορά με ζυζάνια, με τριβόλια και να έχει την πεποίθηση ο άνθρωπος ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πάει και θα θερήσει φρούτα. Θα σηκώσει καρπούς. Δεν γίνεται. Έτσι όπως αυτό μας διδάσκει αυτή η απλότητα και η φανέρωση της αλήθειας μας διδάσκει, έτσι είναι και στην πνευματική οδό. Δεν μπορείς, άνθρωπε, δεν μπορείς να σπέρνεις τη σάρκα. Δεν μπορείς να σπέρνεις στην επιθυμία των οφθαλμών, στην αναζωνία του βίου. Να σπέρνεις όπως σπέρνει ο κόσμος και να επιθυμήσεις ή να πιστεύεις ότι θα κληθείς μετά από λίγο καιρό να θερήσεις καρπούς άγιους, καθαρούς, να θερήσεις χαρά, αγάπη, πίστη, μακροθυμία, πραότητα, εγκράτεια. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι. Γι' αυτό καλούμαστε τώρα να δούμε ότι και να γνωρίσουμε ότι ο μισθός της αδικίας και της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και πώς θα μπορέσουμε τώρα να εκφύγουμε από αυτό το αποτέλεσμα? Πώς δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος που ο Λόγος του Θεού μας δίνει έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το οποίο εντέλεται ο Λόγος του Θεού? Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ένας είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.
Μία είναι η κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος δεδικαιωμένος ενώπιον των Άγιων Οφθαλμών του Θεού. Και αυτό ξέρετε ποιος είναι. Ξέρετε ποιος είναι ο δρόμος αυτός. Πολύ απλά καλεί του άνθρωπος να πιστέψει στη σταυρική θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός έγινε ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Αν λοιπόν, ερχόμαστε στο προηγούμενο που είπα, αν λοιπόν σήμερα είσαι ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης και ο μισθός της αμαρτίας σου είναι ο θάνατος, σήμερα για σένα ο Ιησούς Χριστός θα πάρει το σταυρό του, θα ανεβεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και θα πεθάνει για σένα, ναι. Φαντάσου λοιπόν και κάνε μια σκέψη ότι είσαι στο δικαστήριο έτοιμος να καταδικαστείς για αυτά που εσύ γνωρίζεις ότι είναι αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είναι φανερό πλέον στον άνθρωπο η συνείδησή του συμμαρτυρεί το τι είναι η παράβαση. Και ενώ είσαι έτοιμος να καταδικαστείς, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Κύριος ζητώντας, ευχαριστούμε τον Κύριο, να δώσει αυτός, να πάρει αυτός τη θέση σου και να καταδικαστεί δείχνοντας εσένα ναι, την έξοδο της ελευθερίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο σοβαρό είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα προσωπικά, για μένα προσωπικά. Το σχέδιο του Θεού είναι μοναδικό και ατομικό, θα έλεγε κανένας. Ενώ ταυτόχρονα περικλεί όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ειρήνη λοιπόν στην καρδιά μας. Θα έρθει δια της πίστεως και μόνο στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βεβαίως καλούμαστε για να ολοκληρωθεί αυτή η πίστη και στη δικαία Ανάσταση αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν ζητάμε λοιπόν η ειρήνη να έρθει μέσα στη ζωή μας, δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο δια της δικαιοσύνης, δια της πίστεως, να δικαιωθούμε δηλαδή δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο στη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πολλοί άνθρωποι σκεφτήκανε διάφορα για να φέρουν τον άνθρωπο στην εξιλέωση. Φτιάξανε δικές τους θεωρίες. Κάνανε δικούς τους κανόνες. Αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εδώ και τόσους αιώνες μαρτυρεί ποια είναι η οδός και η αλήθεια στην οποία καλείσαι και καλούμε να περπατήσεις και να περπατήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαίωση σε κανέναν εάν πρώτα δεν σταθείς κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και πιστέψεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε για σέναν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβαμε και την είσοδο δια της πίστεως εις τη χάρη ταύτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πήραμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα να περάσουμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς? Δια της πίστεως στον Κύριό μας του Ιησού Χριστού. Πήραμε αυτή την είσοδο, λάβαμε αυτή την πρόσκληση να μπούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωποι και φίλοι, ο Θεός είναι ένας Θεός ελεήμων, ένας Θεός συγχωρητικός, ένας Θεός αγαθός. Αρέσκεται τον άνθρωπο να τον συγχωρεί, να τον τακτοποιεί, να τον ευλογεί, γιατί η επιθυμία του Θεού δεν είναι καμία άλλη. Καμιά άλλη επιθυμία δεν έχει ο Θεός για σένα προσωπικά. Είναι μία η επιθυμία του. Να έρθεις στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με αυτή την πίστη έχεις την είσοδο μέσα σε αυτή τη χάρη του Θεού. Πιστεύω, Κύριε. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, στην απιστία μου. Βοήθησέ με να καταλάβω σήμερα, ότι δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο η πίστη στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά για να μπορέσω να εισέλθω, ευχαριστούμε τον Κύριο, μέσα σε αυτή τη χάρη του Θεού και να απολαύσω τη χάρη του Θεού και να σταθώ σε αυτή τη χάρη του Θεού. Εξακολουθώντας να γνωρίζω εσένα και να με γνωρίζεις εσύ. Γιατί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν έχει σημασία αν τελικά γνωρίζεις τον Χριστό. Σημασία είναι αν
έχει μεγαλύτερη σημασία, θα έλεγαν, ο Χριστός σε γνωρίζει. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν φτάνει να λες ότι γνώρισες τον Χριστό. Πρέπει μέσα στην καρδιά σου και πρέπει μέσα στο πνεύμα σου να υπάρχει βεβαιότητα και ότι ο Χριστός σε γνωρίζει. Για να στέκεσαι σε αυτήν εδώ τη χάρη. Για παράδειγμα θα πω ότι ξέρω ότι ποιος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το γνωρίζω. Αυτό όμως δεν μου ανοίγει την είσοδο να τον επισκέπτομαι καθημερινά. Για να τον επισκέπτομαι καθημερινά πρέπει και εκείνος να με γνωρίζει. Και να λέει έλα μέσα. Σε ξέρω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Δεν φτάνει να ομολογεί το στόμα μας ότι γνώρισα τον Χριστό. Σημασία είναι να στέκομαι σε αυτή την πίστη και τη χάρη, έτσι ώστε να γνωρίζομαι υπό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να απολαμβάνω αυτή τη σχέση μαζί Του. Και ο Κύριος να με γνωρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να συνευοδώνει και να ευλογεί τη ζωή μου, γνωρίζοντάς με. Ότι ίσταμε στη χάρη αυτή. Καθήν ώρα λοιπόν ίστασε γνωριζόμενος από τον Παντοκράτορα Θεό, τότε έχεις καύχηση στην ελπίδα της δόξης του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία που είναι τα πράγματα του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Πόσο όμορφο τα έχει δημιουργήσει ο Άγιος Θεός και πόσο πιο όμορφα τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο Του. Ίστασε στη χάρη του Θεού, έχοντας δικαιωθεί δια της πίστεως και έχοντας ειρήνη με τον Θεό. Τότε έχεις μια καύχηση μέσα στη ζωή σου. Και η καύχησή σου δεν είναι άλλη από την ελπίδα της δόξης του Θεού. Εκεί πλέον προσβλέπεις. Στη δόξα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Και ο ίδιος ο Θεός ευαρεστείται να δοξάζεται μέσα στη ζωή σου. Γνωρίζοντάς σε. Ποιο είναι το περπάτημά σου, ποια είναι η έγερσή σου, το κάθισμά σου, όταν πλαγιάζεις, όταν κοιμάσαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα από αυτή τη ζωή, την πρόσκαιρη, τη δικιά σου, να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, όπου κι αν ίστασε. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος καρποφόρος, ένας άνθρωπος ευλογημένος του Θεού, ένας άνθρωπος στον οποίο μέσα από εσέναν βλέπουνε πραγματικά τη χάρη του Θεού να ενεργεί εν τη δυνάμη του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως, αν θα λέγαμε ότι αυτή η ζωή εν τέλει είναι ιδανική, αν τελικά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εντέλεται μόνο αυτή τη ζωή και μέναμε σε αυτό, θα ήμασταν ψεύτες. Αυτό το οποίο εντέλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι για κάτι ακόμα το οποίο θα κληθείς να καυχηθείς, είναι και στις θλίψεις. Γιατί αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, και όλοι γνωρίζουμε ότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδό. Ο άνθρωπος που καλείται να περπατήσει γνωρίζοντας τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, αλλά και γνωριζόμενος από τον Άγιο Θεό, το περπάτημά του σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά σε αυτήν εδώ τη ζωή, εάν χρειαστεί, θα έρθουν, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, θα έρθουν δοκιμασίες και πειρασμοί, θα έρθουν θλίψεις και στεναχωρίες, στις οποίες όμως και για αυτές ο αψευδής λόγος του Θεού έχει προβλέψει. Γι' αυτό σας λέω και πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού, το περπάτημα επί το λόγο του Θεού, φέρνει στον άνθρωπο ειρήνη στην καρδιά του, βεβαιότητα, ελπίδα και καύχηση ότι κάποια μέρα όλα αυτά θα παρέλθουνε, γιατί μένοντας στο λόγο του θα απολαύσει όλες τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες τις οποίες ο λόγος του Θεού εντέλεται. Έτσι λοιπόν οι θλίψεις μέσα μου εργάζονται υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος του Θεού να υπομένει. Ο δε υπομείνας ως τέλους, μας είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ούτως θέλει σωθεί. Και βεβαίως, μέσα στην επί του όρους ομιλία, μίλησε ότι θα έρθουν στιγμές όπου θα ονειδιστείς, θα διωχθείς και θα έρθουν θλίψεις στη ζωή σου, αλλά τότε να χαίρεσαι, γιατί το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σου, δίνοντάς σου υπομονή, να υπομένεις
αυτά τα οποία ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου για να φανείς μέσα από την υπομονή σου δόκιμος, γιατί η υπομονή, ευχαριστούμε τον Κύριο, εργάζεται δοκιμή, ευχαριστούμε τον Θεό. Δοκιμάζεται ο άνθρωπος του Θεού. Όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι μέσα στο καμίνι, για να μείνει τελικά αυτό που έχει αξία. Φεύγει πάνω από τη ζωή του ανθρώπου αυτό το οποίο είναι βρώμικο, ρυπαλό, ρυπαρό. Φεύγει πάνω από τη ζωή του ανθρώπου αυτό το οποίο δεν τον οικοδομεί. Φεύγει μέσα από το πνεύμα του ανθρώπου αυτή η στάση της ζωής που είναι, δεν είναι σύμφωνη με τον λόγο του Ιησού Χριστού. Φεύγουν αυτά. Έτσι λοιπόν, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, και αυτή η δοκιμή, αυτό το δοκιμασμένο πλέον χρυσάφι, έχει μια μακαρία ελπίδα. Ότι μια μέρα θα δει το πρόσωπο του Χριστού. Ότι μια μέρα θα απολαύσει στην αιωνιότητα την παρουσία του Θεού. Ότι μια μέρα θα ζήσει αιώνια με όλους αυτούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εξίσου και έμειναν, ευχαριστούμε τον Θεό, σε αυτή την πίστη έμειναν σε αυτή την πίστη και η ελπίδα τους εν τέλει θα δούνε ότι δεν είναι ματαία και δεν θα κατεσχυνθούν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί η δε ελπίδα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν κατεσχύνει. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μένει, υπομένει και περιμένει, ευχαριστούμε τον Κύριο, σε όλα αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή του, στερεός και αμετακίνητος πάνω στο Λόγο του Θεού και με πίστη σε αυτό το οποίο ο Θεός έχει ξεκινήσει μαζί του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γευτεί την αγάπη του Θεού εγκεχημένη μέσα στην καρδιά του δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι ωραία! Τι ωραία μας αναφέρει και μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, τους στόχους μας. Τι ωραία μας εξασφαλίζει τη διαδρομή την οποία ο άνθρωπος καλείται να περπατήσει για να απολαύσει τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όχι τότε, αλλά από τώρα μέχρι την αιωνιότητα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι θα γνωρίσει την αγάπη του Θεού, θα γνωρίσει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντες τον Θεό. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να γίνουμε φίλοι με τον Θεό. Σήμερα θέλουμε να έρθει η ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα θα πρέπει να παραδώσουμε την καρδιά μας στον Άγιο Λόγο Του, στον αψευδή Λόγο Του και να φτάσουμε στο σημείο, ευχαριστούμε τον Κύριο, να απολαύσουμε και να γευτούμε την αγάπη του Θεού Πατρός, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το οποίο θέλει να μας δείξει ο Κύριος. Και μας το βεβαιώνει, λέγοντάς μας ότι ο ίδιος ο Θεός δεν μας αγάπησε όταν εμείς ήμασταν εντάξει. Δεν ήρθε να μας δείξει την αγάπη Του όταν εμείς περπατήσαμε σωστά. Αντιθέτως, ήρθε και απόδειξε την αγάπη Του, θυσιάζοντας τον Υιό Του τον μονογενή, όταν εμείς ακόμα ήμασταν ασεβείς, όταν εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, όταν εμείς ήμασταν άξιοι για καταδίκη αιώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών, πολλών λοιπόν μάλλον αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο αυτού. Αφού λοιπόν τώρα δικαιωθήκαμε δια της πίστης στον Ιησού Χριστό και καταλάβαμε ότι δεν ήταν από εμάς, δεν ήταν δικιά μας η προσπάθεια, αλλά ο Θεός μας αγάπησε και μας σύστησε τον Ιησού Χριστό για να συμφιλιωθούμε και να απολαύσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή το περπάτημα το Άγιο μαζί Του, αλλά και να εκφύγουμε, αγαπητοί μας φίλοι, από τη μέλουσα οργή. Γιατί η οργή έρχεται στο πρόσωπο της οικουμένης, σε όλους όσους οι οποίοι δεν ακολούθησαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται το βιβλίο της Αποκάλυψης να μας φανερώσει, έχοντας φύγει η Εκκλησία από το πρόσωπο της γης, έρχεται να μας φανερώσει το τι μέλη γενέστε για την ανθρωπότητα, η οποία κείται εν το πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στη ζωή του σήμερα, θα εκφύγει από τις μελούσεις οργής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έρθει και σε συμφιλίωση
με το σχέδιο του Θεού. Πόσο μεγάλη σημασία έχει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να καταλάβουμε σε ποιο μέρος του σχεδίου του Θεού ανήκουμε. Να καταλάβουμε πόσο μεγάλη, απερίγραπτη, πόσο πλατιά, βαθιά, ψηλή είναι η αγάπη του Θεού για μας. Πόσο αγάπη έχει ο Θεός για εμάς και μας δεικνύει πάντοτε δια του Ευαγγελίου Του τον τρόπο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να παραιτηθούμε από την εσφαλμένη ζωή μας και να γυρίσουμε στην ασφαλή και βεβαία οδό που είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν συστήνει μια θρησκεία, αλλά ένας τρόπος ζωής, άγιος, ευλογημένος. Ένας τρόπος ζωής τον οποίο καλείται να ζήσει ο άνθρωπος και να απολαύσει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αν λοιπόν σήμερα ακούς το λόγο αυτό, σε όποια θέση και αν βρίσκεσαι, όπως και αν σε βρήκε ο λόγος αυτός, μην αθυμείς και μην αφιβάλλεις, αλλά μάθε ότι σήμερα ο Κύριος ο Θεός σου κάνει μία πρόσκληση να συμφιλειωθείς μαζί Του, να μονιάσεις και να καταλάβεις ποιο είναι το σχέδιο το προσωπικό το οποίο έχει για σένανε. Για σένανε και μόνο. Υπάρχει ένα σχέδιο προσωπικό το οποίο ποτέ δεν θα σου αποκαλυφθεί εάν εσύ δεν έρθεις και να πιστέψεις σε αυτόν τον οποίον παρέδωθη υπέρ εσού στο Άγιο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και να πεις ναι Κύριε θέλω και εγώ να μάθω τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να σε ακολουθήσω και να φτάσω σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις τις οποίες έχεις δώσει για τον λαό τον δικό σου. Ήθε σήμερα να είναι μια ημέρα επιστροφής για όλους μας, τακτοποίησης και συμφιλίωσης με το θέλημα του Θεού. Δεν θα βγει κανένας άνθρωπος χαμένος, κερδισμένος θα βγει ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα με επίγνωση θα πει «Ναι Κύριε, αμάρτησα, ναι Κύριε, έσφαλα, ναι Κύριε, ήμουνα μακριά από το θέλημά Σου, αλλά σήμερα θέλω με όλη μου την καρδιά να γίνω φίλος Σου, μάλλον δε να γίνεις εσύ φίλος μου και να με οδηγήσεις σε όλη την αλήθεια». Ήθε ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σήμερα που ο Λόγος του Θεού κηρύτεται, να μην σκληρύνεται η καρδιά μας, αλλά να σπάει η σκληρή καρδιά και η πέτρινη και να δεχόμαστε την κλίση την οποία ο Χριστός μας κάνει μέσα από το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί από αυτό και μόνο θα θερίσουμε αγαθούς καρπούς μέσα στη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας δώσει πραγματικά τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, έχοντας πάρει απόφαση να μείνουμε και να γίνουμε παντοτινοί φίλοι δικοί Του. Αμήν.